Στην άλλη άκρη λοιπόν είναι ο Στέφανος Δέδας, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αγορά της Τουρκίας. Εκεί είναι τα τελευταία χρόνια. Στέφανε, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, εσάς και στους ακράτες. Όλα καλά. Μια χαρά, όλα καλά. Έλεγα πριν έτσι στην εισαγωγή μου ότι είναι η περίοδος αυτή που και γίνονται πράγματα και δεν γίνονται. Δηλαδή είναι λίγο διακοπές, είναι και λίγο σχεδιασμός των προπονητών για την επόμενη σεζόν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το διάστημα που το έχετε έτσι και πολύ κυκλωμένο όσον αφορά έτσι το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Νομίζω ότι είναι λίγο μια κατάσταση περίεργη, και λίγο διακοπές και λίγο σχεδιασμός, κάπως έτσι. Σωστά, ναι. Αυτή την περίοδο περιμένεις πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσεις τι budget, τι στόχους θα έχεις την επόμενη χρονιά, με ποιους παίκτες είσαι ευχαριστημένος που θα ήθελες να συνεχίσεις, τους στόχους μεταγραφικά, σε όλες τις κατηγορίες νομίζω είναι το ίδιο. Είναι η εποχή σε λίγο που κάνεις ξεσκαρτάρισμα, λίγο καθαρίζεις λίγο το μυαλό σου, την ομάδα, τι θες να πετύχεις. Αλλά πρώτα απ' όλα οι προπονητές είναι πάντα έτοιμοι να δουλέψουν. Δηλαδή ανά πάση στιγμή, ακόμα και αν έχουν παίξει τελικό την προηγούμενη μέρα, την επομένη είναι έτοιμοι να δουλέψουν όλοι. Εξαρτάται από τις διοικήσεις και το μοντέλο λειτουργίας κάθε ομάδας για να δεις πόσο γρήγορα, πόσο άμεσα, πόσο έντονα θα δουλέψει την επόμενη μέρα. Καλά, αλλά νομίζω ότι σε ένα διάστημα που κρατάει περίπου 8-9 μήνες αγωνιστικούς, θέλει και ένα διάστημα ο προπονητής λίγο το μυαλό να ξαλαμπικάρει, δεν είναι? Χρειάζεται. Ξέρεις, όλοι λέμε την εποχή με τον play-offs όταν τελειώνουν τα πρωταθλήματα ότι ξέρεις, 10 μέρες δεν θα ασχοληθώ. Μετά από 2 μέρες ανοίγεις υπολογιστή χαρτιά και κάνεις την ίδια δουλειά. Δηλαδή δεν, ο προπονητές ξέρεις, καμιά φορά γκρινιάζουμε ότι είναι πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά μετά γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε δράση. Ποτέ δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με εμάς. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε η δουλειά είναι συνεχόμενη, δεν σταμάτα. Λοιπόν, Στέφανε, χθες συζητούσαμε εδώ πέρα στην εκπομπή και λέγαμε έτσι λίγο, κάναμε μια κουβέντα και για την Ευρωλίγκα και για το Eurocup. Και στο Eurocup κυκλώσαμε μια ομάδα η οποία ήταν στην Α2 της Τουρκίας και έχει ανέβει φυσικά στην Α1, αλλά είναι στο Eurocup. Και μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Το να μια ομάδα που ήταν πέρσι στην Α2 την επόμενη σεζόν, παρότι έχει ανέβει, να παίρνει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως και να το παίρνει αυτό. Και μας έκανε λίγο εντύπωση γιατί δεν ξέρουμε και τόσα πολλά για το τι συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρουν, δηλαδή, περισσότεροι δεν ξέρουν ότι η Α2 Τουρκίας είναι ένα πρωτάθλημα ίσως και πάνω στο επίπεδο από την Α1 της Ελλάδος. Πρόσεξε με λίγο. Η Turk Telekom είναι ομάδα που παίζει δεκαετίες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Mm-hmm, mm-hmm. Έχει παίξει EuroCup και παλιά και στις διοργανώσεις της FIBA. Είναι γνωστή ομάδα στην Τουρκία. Turk Telekom είναι η τηλεπικοινωνία, έτσι όπως είναι. Η ομάδα είναι δημόσια, έτσι, είναι η έδρα στην Άγκυρα. Mm-hmm. Και το EuroCup θέτει κάποιες προποθέσεις για να παίξεις. Δεν το σε ενδιαφέρει η βαθμολογία. Το EuroCup εννοώ η EULEM. Σε ενδιαφέρει πόλη, αεροδρόμια, budget, γήπεδο. Αυτά τα έχει όλα η Turk Telekom και έχει εμπειρία από αυτές τις διοργανώσεις. Απλά έλειπε 2 χρόνια στην Α2. Ξανέβηκε πέρσι. Πρώτη και πολύ εύκολα, πολύ άνετα, και από τη στιγμή πρέπει να δεις, η τουρκική ομοσπονδία πρέπει να δώσει πληροφορίες και ποιες ομάδες είναι έτοιμες να παίξουν στο EuroCup. Η άλλη ομάδα ήταν η Τόφας που έχει πολύ καλή οργάνωση, καλό budget, και η άλλη ομάδα είναι η Γαλατασαράι που έχει κόσμο, πόλη κτλ. Δηλαδή στην EuroCup τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Έχεις πρόγραμμα, έχεις χρήματα. Έχεις πόλη, έχεις γήπεδο, παίζεις. Mm-hmm. Για να καταλάβεις διαφορά, πέρσι βαθμολογικά την προηγούμενη χρονιά με τον Gaziantep τερματίζοντας 7η, ήμασταν εμείς που δικαιούμαστε βάσει των κανονισμών, αν θέλεις, θα παίξουμε EuroCup, και όμως παίξαμε στο Champions League και στείλαμε την Τόφας στο EuroCup. Mm-hmm. Παρότι ήταν πιο κάτω από εμάς, γιατί είχε μεγαλύτερο budget. Mm-hmm. Παράδειγμα. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι η EuroLeague είναι πρακτική. Ό,τι θα κάναμε εμείς αν είχαμε μια ιδιωτική επιχείρηση, αν θέλεις, δεν θα μας ενδιαφέρει η βαθμολογία. Έτσι δεν είναι. Θα παίρναμε τις ομάδες που θα βοηθούσαν, ένα ανταγωνιστικό η διοργάνωση, οι ομάδες που θα κρατούσαν, που θα έχουν καλούς ξένους, καλό budget για να γίνονται καλά παιχνίδια. Ομάδα που έχει εμπειρία από αυτές τις διοργανώσεις, οργάνωση, γήπεδο, αεροδρόμια.
ξενοδοχεία κτλ. Coach, εσύ με την Μπαχτσέ Σεχίρ έφτασε κοντά στην Α1 αγωνιστικά. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, έχετε και στην Τουρκία λίγο θέματα ότι μπορεί κάποια ομάδα να μην καταφέρει να παίξει στην Α1 και να πάρει άλλη θέση τη. Ναι. Το Μπαχτσέ Σεχίρ ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε, ξέρεις, όπως πολλές ομάδες με πολύ μεγάλο budget και με μεγάλη το φαβορί στα χαρτιά. Ήταν στη 12η θέση μετά από 12 μάτς και ακριβώς την εποχή που έφυγα εγώ από τον Gaziantep αναζήτησαν προπονητή και ανέλαβα την ομάδα. Πήγαμε καλά, κάναμε δύο breaks στα play-offs. Από τη 12η θέση φτάσαμε να παίξουμε τελικούς με την Άφιον. Δεν φτάσαμε κοντά. Εντάξει, okay, 3-1 έλειξε σειρά, αλλά ήταν 4 πολύ κλειστά μάτς. Να καταλάβει ο κόσμος ότι ας πούμε ο ξένος ο δικός μας ο ένας ήταν ο Mike Dixon της ΑΕΚ. Στην Άφιον έπαιζε ο Πούλεν και ο Χάγκινς, ήταν οι ξένοι της Άφιον. Μάλιστα. Δηλαδή οι καλές ομάδες έχουν παίχτες κοντά στις 250-300.000 που είναι κοντά στα budget όλων των ομάδων. Ναι, στην Α2, έτσι να το τονίσουμε για κάποιον που μας ακούει και δεν καταλαβαίνει για ποιο λέμε. Ναι, είναι Α2 Τουρκίας. Εντάξει, η συγκεκριμένη ομάδα που επέλεξα είναι μεγάλο project για την Τουρκία. Δεν θα πήγαινα στην Α2 μετά από τόσες καλές χρονιές στην Gaziantep, αλλά κοιτούσα, ξέρεις, σε βάθος χρόνου. Είναι η ομάδα, αυτή η ομάδα είναι κολέγια, είναι σχολεία. Έτσι. Έχει νηπιαγωγείο μέχρι πανεπιστήμιο σε όλη την Τουρκία, έχει 100.000 μαθητές. Έχουμε γεμάτο γήπεδο όπου και να παίζουμε σε όλες τις πόλεις της Τουρκίας. Είναι ένα μεγάλο project με έναν πολύ δραστήριο πρόεδρο που είναι και διευθύντης των σχολείων που θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο με την Ταροσάφακα, δηλαδή να φτάσει πολύ ψηλά. Και για τον λόγο αυτό και πολλοί παίκτες θέλουν να έρθουν και οι προπονητές πολλοί ήταν η θέση πολύ μεγάλου ανταγωνισμού για ποιος θα πάρει αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω ότι ναι, είμαστε στην Α2, αλλά μελλοντικά αυτή η ομάδα θα παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, είναι σίγουρα, γιατί έχει πολύ όρεξη και πολύ χρήμα ο ιδιοκτήτης, οπότε αυτά τα δύο πάνε, σε βοηθάνε. Πιστεύω θα τον βοηθήσω να τον κατευθύνω μπασκετικά και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ομάδα ανεβεί ψηλά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που μας εξηγεί, υπάρχει μια ομάδα που έχει όλα τα φόντα γύρω-γύρω για να πρωταγωνιστήσει ακόμα και στο υψηλό επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στην Α2. Ναι. Okay. Ναι, περιμένουμε τις εξελίξεις. Πρώτη φορά η Τουρκία έχει κάποια προβλήματα με ομάδες. Γίνονται προτάσεις να πάρουμε εμείς το management κάποιες ομάδες. Ο πρόεδρος θέλει να παίξει Α1 αυτό, δηλαδή δεν τα καταφέραμε αγωνιστικά, αλλά είμαστε η πρώτη ομάδα, τότε επιλαχούσα ομάδα και περιμένουμε. Ναι. Οκ. Coach, με την Gaziantep τι έγινε, γιατί η σεζόν πέρσι σε βρήκε στο ξεκίνημά της στην Gaziantep. Περίεργη χρονιά για την Gaziantep η περσινή. Και το λέω γιατί ήρθαμε σε επαφή πολλές φορές πέρσι, λόγω των φιλικών και των αγώνων με τον ΠΑΟΚ και αυτό το αναφέρω. Κοίταξε, ήταν η τέταρτη μου χρονιά στο Gaziantep σαν πρώτος προπονητής, η πέμπτη συνολικά. Κάναμε δύο πολύ καλές χρονιές με το μικρότερο budget. Φτάσαμε δύο φορές στα play-offs και αυτό λίγο μπέρδεψε την ομάδα. Ότι για να στηριχθεί σε αυτό το επίπεδο, για να μείνει σε αυτό το επίπεδο χρειαζόταν μεγαλύτερη στήριξη. Αλλά εντάξει, οικονομική, γιατί χρειάζεται αρκετά χρήματα να δαπανηθούν για να πρωταγωνιστήσεις και στο Champions League και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Η ομάδα δεν αντιλήφθηκε ότι πλέον η Gaziantep είναι υπολογίσιμη δύναμη και αυτό προσπάθησα να περάσω και δεν τα κατάφερα. Συνδυασμό με κάποιους τραυματισμούς που είχαμε στην προετοιμασία από δύο βασικούς παίχτες, είχαμε ένα προβληματικό ξεκίνημα. Η ομάδα έπαιξε καλά μέχρι το πρώτο διάστημα, ειδικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που ήταν το δύο κόσμος που κερδίσαμε εδώ, αλλά άρχισα να βλέπω ότι δεν υπήρχε προοπτική για να ξέρεις. Δηλαδή αυτό που είπα, ότι η ομάδα χτύπησε ταβάνι, δεν έχει... δεν συμβάδιζε πλέον με τις φιλοδοξίες μου, αν θέλεις. Γιατί ο προπονητής πάντα θέλει να το κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι είχε κλείσει ο κύκλος μου, γιατί δεν υπήρχε δύναμη από την ομάδα να στηρίξει το δικό μου πάθος και τη δικιά μου φιλοδοξία. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο το ενδιαφέρον της Μπαχτσέ Σεχίρ κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου εμένα στον Gaziantep. Οπότε νομίζω ότι μάλλον
τα πράγματα γίνανε προς αυτήν την κατεύθυνση και από τη μεριά μου. Ξέρεις, άθελά σου καμιά φορά, ξέρεις, παραδίδεσαι μια δουλειά για να πας στην επόμενη. Γιατί έτσι είναι το αθλητισμός, ξέρεις. Και ναι, νομίζω ότι το ένα οδήγησε στο άλλο, νομίζω. Ναι. Εντάξει, η Καζιαντέ ψώθηκε βέβαια στην θεωρία. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ καλό, αλλά νομίζω ότι σημαντικό ήταν ότι κάναμε πολύ καλά πράγματα στο Gaziantep. Η ομάδα μπήκε στο Champions League, μπήκε στο χάρτη το ευρωπαϊκό και τώρα είμαι έτοιμος για ένα νέο project, το οποίο ανέλαβα μέσα στη χρονιά. Το Μπαξές εκεί πήγαμε πολύ καλά αναλογικά και τώρα περιμένουμε. Αυτό είναι. Δεν σταματάμε, ας πούμε, ξέρεις, τις στόχους μας και τις φιλοδοξίες μας. Πρέπει να κάνουμε μια ακόμα καλή δουλειά. Ξέρεις, μετά τον Gaziantep να μπορέσω να κάνω κάτι καλό και στον Μπαχτεσεκίρ και μετά βλέπουμε. Ναι, γιατί στην Τουρκία δεν είναι ότι πήγες τώρα. Είσαι από το 2013 με τότε ως βοηθός στην Gaziantep, μετά που ανέλαβες πρώτος τώρα στην Μπαχτεσεκίρ. Γενικά θέλω λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει για έναν Έλληνα προπονητή να είναι στην Τουρκία. Δηλαδή τι καλύτερο είναι για αυτόν εκεί. Αυτό προσπαθώ, θέλω λίγο να μας εξηγήσεις. Οι προοπτικές της δουλειάς και όλα αυτά. Πρώτα είναι το οικονομικό. Έτσι, είναι τεράστια διαφορά. Είναι, είναι ασύλληπτη η διαφορά των χρημάτων. Αν δεν ξέρεις λεπτομέρειες, δεν μπορείς να καταλάβεις το πώς αμείβονται οι προπονητές ή πώς αμείβεται ο βοηθός. Όταν ξεκίνησα βοηθός εγώ στον Gaziantep, μια μικρομεσαία ομάδα, μικρή ομάδα. Στον Gaziantep είχα ερχόμενες, ας πούμε, από τη Σπαρτάκ, που είχε μεγάλο budget, από τη Ρωσία, αλλά πιο πριν από τον Άρη, στις καλές εποχές ακόμα, τα χρήματα ήταν 3-4 φορές παραπάνω. Ο βοηθός της Gaziantep ήταν το βοηθό του Άρη, δηλαδή να καταλάβεις, σου λέω έτσι, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει να μάθει. Πώς απέντες, τι κάνεις, ποια είναι η διαφορά, αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι. Αλλά σαν συνεργάτης στον Άρη είχα το 25% των χρημάτων που είχα στον Gaziantep. Άρα αυτό είναι ενδεικτικό από μόνο του σε όλα και στη συνέχεια και στα χρήματα του πρώτου που σαν πρώτος προπονητής. Το πρώτο είναι σου δίνει οικονομική άνεση για να ακολουθείς αυτή τη δουλειά πιστά, σε βοηθάει στους στόχους σου, που είναι το μπάσκετ, να επενδύεις τον χρόνο σου σε αυτό και το τουρκικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα που αν πετύχεις μέσα στην αγορά πάντα θα βρεις τρόπο να επιβιώνεις. Αν είσαι καλός, οι Τούρκοι πάντα ψωνίζουν από μέσα, ακόμα και αν είσαι ξένος. Και για παίχτες μιλάμε, αλλά και για προπονητές, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι μια μεγάλη αγορά, με πολλές ευκαιρίες, και αυτός είναι ο λόγος, αυτό είναι το θετικό της Τουρκίας, ότι δεν σου δίνει μόνο λεφτά και συνθήκες τώρα, αλλά αν κάνεις καλή δουλειά θα συνεχίσεις. Δεν είναι μια δουλειά όπως στην Κίνα, θα πας για ένα χρόνο να πάρεις ένα συμβόλαιο και να εξαφανιστείς. Και για μένα είναι πολύ βολικά. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο ότι είμαι Έλληνας ή ο τρόπος δεν είναι ο ίδιος. Τώρα ειδικά μου και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό δεν σε ρωτούσα. Μάλλον είναι λίγο καλύτερο στην Κωνσταντινούπολη από ότι στον Gaziantep τώρα στη Συρία δίπλα, έτσι. Για μένα είναι σχεδόν το ίδιο, πίστεψέ με, γιατί η ρουτίνα η δικιά μας είναι συγκεκριμένη. Έτσι. Αλλά το να προσεγγίσεις ένα παίχτη είναι πολύ πιο εύκολο στην Κωνσταντινούπολη. Το ενδιαφέρον των ατζέντιδων να σπρώξουν παίχτες στον Μπαχτίσεχίρ είναι 10 φορές μεγαλύτερο παρότι στην Α2 από το να βάλουμε κάποιο παίχτη στον Gaziantep. Δηλαδή για μένα δεν παίζει ρόλο, αλλά για το να προσεγγίσεις πρώτους στόχους είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο. Γι' αυτό αν η ομάδα παίξει στη Super League δηλαδή τώρα ή του χρόνου θα είναι πολύ πολύ μεγάλη δύναμη στο τουρκικό μπάσκετ. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αρκεί να μην κάνουμε λάθη αυτή την περίοδο. Μιας που λες για ατζέντιδες και για παίχτες, πέρσι είχε στην Gaziantep το ξεκίνημα τον πρώτο σκόρερ της Γαλλίας, το Κάμερον Κλάρκ, και είχε γίνει το σοβαρό τραυματισμό σε εκείνο το φιλικό στα Τρίκαλα. Θυμάμαι καλά, ήτανε. Ναι. Τι απόγεινε αυτό το παιδί, έχεις εικόνα? Ναι, δεν έπαιξε καθόλου πουθενά μετά. Όχι, μπορούσε να επιστρέψει αργά με κάποια άλλη, δηλαδή να έρθει προς τον Απρίλιο με κάποια αγωγή κτλ. Αλλά προτίμησε να μείνει off όλο το χρόνο και να έρθει στην αγορά κανονικά την επόμενη σεζόν. Δηλαδή στην προετοιμασία θα είναι, τον Αύγουστο θα είναι έτοιμος να παίξει. Είναι
Δηλαδή χάλασα δύο μήνες να προσπαθήσω να του εξηγήσω για ποιο λόγο πρέπει να έρθει στον Καζιαντέπ. Είχε 20 προτάσεις, τον ήθελε όλη η Ευρώπη. Αλλά τραυματίστηκε και ήταν και σημαντικός ο λόγος που δεν πήγαμε καλά στο ξεκίνημα. Ναι. Δηλαδή ναι, αυτό μαζί με τον Χάισλιπ που τελευταία στιγμή με ένα προσωπικό του πρόβλημα δεν εμφανίστηκε. Έπρεπε να αλλάξω όλη την ομάδα 20 μέρες μετά την προετοιμασία, πολύ δύσκολα. Και ναι, ξεκινώντας ένα δύσκολο πρόγραμμα Τουρκία και Champions League. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι αν ήταν ο Κλάρκ στην ομάδα, επειδή έχετε εικόνα. Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα. Ναι, έβαλε 17 πόντους στην είχε 17 πόντους στην πρώτη περίοδο. Ναι, ναι. Και του είπα ξεκουράσου γιατί έχουμε και επίσημο. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το μπάσκετ. Κάποιες φορές θέλει τύχη, αλλά δεν έχω παράπονο. Γιατί και σε δύσκολες στιγμές στο παρελθόν είχαμε λίγο τύχη και τελικά στηρίξαμε πολύ μεγάλες χρονιές. Έτσι είναι το μπάσκετ. Πρέπει να είσαι δυνατός σε ό,τι σου συμβεί και αν είσαι καλός και δίνεσαι ολόψυχα, κάτι καλό θα γίνει στο τέλος. Ναι. Κόουτς, από την Ελλάδα τι είδες φέτος, από το φετινό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε? Είδα ένα πρωτάθλημα όπως κάθε χρόνο, με την έννοια ότι ομάδες ξεκινάνε με μικρά budget και όποια ομάδα έχει δύναμη να κάνει οικονομικά, να κάνει μικρές υπερβάσεις μέσα στη χρονιά. Ας πούμε ο Πανιόνιος που έφερε καλός παίκτες, ή η Κίμη, ή αυτοί ξεχωρίζουν. Είναι ένα πρωτάθλημα που αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς τελειώνει. Δεν υπάρχει ο χάρτης σχηματισμένος από πριν το τι θα γίνει. Οι ομάδες που βρίσκουν χρήματα μέσα στην περίοδο ή δεν έχουν οικονομικά προβλήματα επιβιώνουν. Ομάδες με προβλήματα στα οικονομικά δεν έχουν καμία τύχη στην Α1. Γιατί οι παίκτες ούτως ή άλλως είναι οι ξένοι που έρχονται λόγω budget, είναι μικρού επίπεδου. Οπότε αν είσαι και απλήρωτος ή ξέρεις υπάρχει πρόβλημα οργάνωση στην ομάδα, αυτομάτως χρειάζεσαι φαβόρες. Παράδειγμα τα Τρίκαλα ξεκίνησαν καλά, μόλις παρουσιάστηκαν λίγο τα προβλήματα, ένα άτυχο αποτέλεσμα και δεν υπήρχε δύναμη να στηριχθεί η ομάδα και αποχαιρέτησε. Ο Κόρυβος το ίδιο με οικονομικά προβλήματα είχε συνεχόμενη πτώση. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι όσον αφορά την παραμονή. Τα play-offs πήγαν οι ομάδες που είχαν την οικονομική άνεση να διατηρήσουν όλο το χρόνο τις επιλογές τους, να τους πληρώσουν, να πάρουν καλούς παίκτες το καλοκαίρι, όπως ήταν ο Προμηθέας, το Λαύριο, το Ρέθυμνο, η Ρόδος. Δηλαδή ξέραμε όλοι ότι ο Προμηθέας θα είναι ψηλά. Okay, όχι στην θέση 3 απαραίτητα, αλλά θα ήταν ψηλά. Δηλαδή ο χάρτης ήταν σχηματισμένος για τα play-offs, αλλά για την παραμονή ήταν όπως σου είπα. Όποια ομάδα είχε δύναμη να ενισχυθεί μέσα στη χρονιά. Είναι λίγο περίεργο το καλοκαίρι για ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ακόμα και ο Άρης που έχει μπει σε μια άλλη κατάσταση, γιατί όλοι είναι σε φάση αλλαγών. Ναι, σε αυτό το επίπεδο, Άρη και ΑΕΚ ειδικά, οι παίκτες που έχει είναι σε αυτό το επίπεδο. Ο Άρης όχι τόσο φέτος, γιατί ήταν πιο χαμηλό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης τον προηγούμενο χρόνο που είχε μεγαλύτερο μπάτζετ, είναι σε μια κατάσταση ότι αν παίξουν καλά οι παίκτες του, δεν μπορεί να τους κρατήσει. Οπότε θα φύγουν. Αν δεν παίξουν καλά, δεν θα τους κρατήσει η ομάδα. Οπότε είτε παίξεις καλά είτε δεν παίξεις καλά, δεν μπορείς να μείνεις σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι κοντά το υψηλό επίπεδο και επίσης αν δεν τον θέλεις, δηλαδή το επόμενο βήμα είναι κοντά και αν δεν τον θέλεις δεν τον κρατάς. Οπότε δεν μπορείς να κρατήσεις κορμό ξένων. Δηλαδή για να κρατήσεις κάποιον ξένο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήγε πολύ καλά ο Γκος. Δεν μπορεί να τον κρατήσει φέτος. Είναι αδύνατο. Αν δεν έπαιζε καλά δεν θα τον κρατούσε. Και τώρα που έπαιξε πολύ καλά, λέω ένα παράδειγμα, ένα παιδί που έπαιξε καλά φέτος, πάλι δεν θα το κρατήσει. Οπότε αναγκαστικά κάνεις αλλαγές σε αυτό το επίπεδο. Δεν γίνεται να κρατήσεις ένα παίχτη, έναν Αμερικάνο, δύο χρόνια. Είναι αδύνατο. Για τους λόγους που σου εξήγησα. Ναι. Εκτός αν είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία και του αρέσει η πόλη, ο προπονητής, όχι για μπασκετή. Ναι, άλλες συγκυρίες δεν είναι δηλαδή. Όπως ήταν ο Γκεντζέσκι για παράδειγμα που έμενε στον ΠΑΟΚ 2-3 χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάμαι, επειδή του άρεσε, ήταν κοντά τα Σκόπια, η πόλη του, ήταν μεγάλο σε ηλικία, του άρεσε η Θεσσαλονίκη και έπαιζε καλά, αλλά έμενε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και με λιγότερα λεφτά ή με τα ίδια λεφτά. Θέλω να σου πω ότι γενικά ο κόσμος έχει παράπονα από τους παίχτες, από τις ομάδες, δεν κρατάνε τους παίχτες. Είναι αδύνατο. Δηλαδή ο Μάνι Χάρης που έκανε φοβερά παιχνίδια με την ΑΕΚ, είναι αδύνατο να τον κρατήσει η ΑΕΚ. Αν έπαιζε άσχημα θα τον έδιωχνε και αν παίξει τώρα που έπαιξε πολύ καλά δεν μπορεί να τον κρατήσει.
Δηλαδή, μην νομίζεις, δηλαδή όλοι λένε, ό, δεν μπορούσε, το, δεν μπορούσε να το εξηγήσει καλύτερα, νομίζω. Ναι, ξέρεις, όλο ο κόσμος λέει, ό, γίνονται παιχνίδια των προπονητών με τους μάνατζερ και θέλουν καινούργιες ομάδες για καινούργια... Αυτοί που δεν είναι άσχετοι, γιατί δεν έχουν κάτσει σε ένα γραφείο μπάσκετ να δουν πώς δουλεύουν οι ομάδες. Οπότε αυτό το κρατεί σε ένα κορμό. Είναι αδύνατο. Πολύ καλό παράδειγμα ήταν ο Άρης με το Μακνίλ, το Χάγκινς, όλα αυτά τα παιδιά που παίξανε πολύ καλά με λίγα λεφτά και τελικά ζήτησαν τα διπλάσια για ένα μήνο και φυσικά δεν μπορούσαν να τους κρατήσει ο Άρης. Ναι. Ή θα μπορούσε να κρατώντας τους ίδιους με διπλά λεφτά. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το επίπεδο των ομάδων, Άρη, ΠΑΟ, ΚΑΕ, θα γίνεται πάντα αυτό το πράγμα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός φυσικά έχουν τη δυνατότητα να κρατάνε τους παίκτες, γιατί είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες να πάει κάποιος παραπάνω από τον Παναθηναϊκό ή παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Είναι η ΤΣΣΚΑ, ίσως η κάποια τουρκική ομάδα, η ΕΦΕΣ, η ΦΕΝΕΡ, και αυτά είναι, αυτό είναι το... Γι' αυτό έχουν πιο καλό κορμό οι μεγάλες ομάδες παρά οι μικρές ομάδες. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, να ευχηθώ καλή συνέχεια τώρα εδώ στην παρουσία σου, τώρα διακοπές, σχεδιασμός και όλα αυτά. Επιστρέφεις κάπου στα κοντά στην Κωνσταντινούπολη ή έχεις καιρό ακόμα? Θα πρέπει να πάω σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα ή αρχές του Ιουλίου. Θα πρέπει να δω. Μέχρι τότε θα πρέπει να βλέπουμε Μουντιάλ. Όλος ο κόσμος γκρινιάζει, δεν ξέρω. Δεν μπορούν να βγάλουν το στοίχημα και όλη η πόλη γκρινιάζει. Είναι και το θέαμα λίγο κακό. Τα παιχνίδια δεν λένε και πολλά. Δεν ξέρω. Σα ακούω και γκρινιάζουν. Έχουν νεύρα όλοι στις καφετέρες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να περάσεις καλά αυτές τις μέρες στην οικογένειά σου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σταύρος Δέδας, ένας προπονητής που νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κουβέντα για πάρα πολλά πράγματα. Έγινε με αφορμή την παρουσία, έτσι που λέγαμε χθες, της Άγκαρα, της Turk Telekom τέλος πάντων, στο Eurocup.